Ούτε στις μέρες, κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, 114 διευθυντές σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στοχοποιούνται. Και όχι μόνο στοχοποιούνται, αλλά και διώκονται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Γενικού του Γραμματέα, με βάση εκείνο το άρθρο 56 του νόμου 4823 που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι από την κυβέρνησή σας, επειδή μαζί με τους συλλόγους διδασκόντων των αντίστοιχων σχολείων δεν ανάρτησαν ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2020-2021. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο στο οποίο εσείς προείσταστε, κυρία Υπουργέ, διατάσσει την αναστολή κάθε διαδικασίας για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης και της αυτόματης μισθολογικής τους εξέλιξης. Προσπερνάτε όμως, ξέρετε, και λησμονείτε το γεγονός ότι αυτοί, οι 114 δηλαδή που διώκονται, συμμετέχουν σε μια απεργία, παύλα αποχή, την οποία έχουν κηρύξει τα συνδικαλιστικά τους πρωτοβάθμια σωματεία, στα οποία και είναι μέλη. Αδιαφορείτε δηλαδή, ή ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω, αμφισβητείτε το γεγονός ότι ασκούν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην απεργία. Και ως τέτοιο δικαίωμα στην απεργία, συνταγματικά βεβαίως καθιερωμένο, θεωρείται και με νομολογία μάλιστα την πιο επίσημη, θεωρείται και εκείνη η μορφή του απεργιακού αγώνα που υλοποιείται ως απεργία αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από συγκεκριμένα καθήκοντα. Τους διώκεται δηλαδή, τους διώκεται για τη συμμετοχή τους, κυρία Υπουργέ, σε μια προκηρυγμένη μορφή διαμαρτυρίας μέσα από τα σωματεία τους, την οποία μάλιστα δεν έχετε προσβάλει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα κάνετε, γιατί έχετε και ένα βεβαρημένο παρελθόν ως προς αυτό, δεν την έχετε προσβάλει μέχρι στιγμής δικαστικά, εσείς, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας εννοώ, ως εργοδότης τους. Επιχειρείτε δηλαδή, στην ουσία επιχειρείτε να καταργήσετε στην πράξη το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις των σωματείων τους, τα οποία μάλιστα σωματεία τους, τα πρωτοβάθμια, προχώρησαν στην παραπάνω μορφή απεργίας, τηρώντας και όλα όσα προβλέπονται για την προκήρυξή της. Συνεπώς, καταλήγουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι κυρώσεις που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς είναι εκτός από εξόφθαλμα παράνομες, παράνομες ακόμα και με βάση το υπάρχον αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, για το οποίο πολλά έχετε κάνει κι εσείς, αλλά και οι προηγούμενες βεβαίως κυβερνήσεις. Εκτός λοιπόν από παράνομες, είναι και εκδικητικές. Στην ουσία δηλαδή, είναι η συνέχεια όλων εκείνων των αφόρητων διοικητικών πιέσεων και των απειλών του Υπουργείου της Παιδείας προς τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συλλογικά, μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, τα σωματεία τους, αντιστέκονται. Αντιστέκονται με έναν αξιοθαύμαστο και νέο τρόπο στην εφαρμογή όλων αυτών των αντιεκπαιδευτικών σας σχεδιασμών. Εν τέλει σας ρωτάμε, κυρία Υπουργέ, σας καλούμε μάλλον, δεν σας ρωτάμε, σας καλούμε να ακυρώσετε αυτές τις απαράδεκτες κυρώσεις προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στις συλλογικές αποφάσεις των σωματείων τους. Σας καλούμε να σταματήσετε τις απειλές σας ενάντια στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν τις αποφάσεις των σωματείων και των ομοσπονδιών τους. Και σας καλούμε βεβαίως να αποκαταστήσετε και όσους εκπαιδευτικούς έχουν υποστεί ήδη, με βάση αυτές τις διατάξεις του περσινού σας νόμου, τις κυρώσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές συνάδελφε, η ερώτησή σας, αλλά και παρεμφερείς ερωτήσεις που κατέθεσαν συνάδελφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25, θα έλεγα ότι αποτελούν μια ιδιότυπη περίπτωση στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Και θα εξηγήσω σε λίγα τι εννοώ. Τα ζητήματα που τίθενται θεωρώ ότι είναι δύο. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει στην ίδια την αξιολόγηση, που επιτέλους εφαρμόζεται και στη χώρα μας, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στα σχολεία μας, και με την οποία εσείς είστε ως παράταξη εμφανώς αντίθετοι. Τι είναι η αξιολόγηση? Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Πώς γίνεται η αξιολόγηση? Υπάρχουν άξονες.
ένας άξονας για εκπαιδευτικές μεθόδους, ένας για το κλίμα στο σχολείο μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών κ.ο.κ., ένας για την εξωστρέφεια στο σχολείο. Τι γίνεται λοιπόν στο πλαίσιο της αξιολόγησης? Πρώτα γίνεται μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Εάν διαπιστωθεί ότι κάπου σε κάποιον τομέα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο σύλλογος δασκόντων να εστιάσει σε αυτό. Παράδειγμα, στην εξωστρέφεια, μπορεί να διαπιστωθεί ότι ένα σχολείο δεν εστιάζει αρκετά στην εξωστρέφεια και με αυτόν τον τρόπο μπορούν τα στελέχη εκπαίδευσης να υποδείξουν στους εκπαιδευτικούς τρόπους για να εστιάσουν περισσότερο μέσω, για παράδειγμα, κοινοτικών προγραμμάτων, του e-twinning κτλ. Είναι ελληνική πρωτοτυπία η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου? Όχι. Εφαρμόζεται σχεδόν παντού. Πρωτοτυπία της χώρας μας είναι ότι τόσα χρόνια δεν εφαρμοζόταν η αξιολόγηση σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιον οφείλει η αξιολόγηση? Τα ίδια τα παιδιά μας, κύριε Δελή, και τους εκπαιδευτικούς μας. Κάνει την εκπαίδευση καλύτερη, δίνει περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας, κάνει την κοινωνία μας καλύτερη. Τι ψήφισαν τα κόμματα του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25, γιατί όλοι θέσατε την ίδια ερώτηση? Τι ψήφισαν στην αξιολόγηση? Όχι, ψηφίσατε όλοι σας. Όχι στο να γίνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα διαρκώς καλύτερο. Εμείς τι λέμε? Ότι η αξιολόγηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να γίνει το σχολείο μας καλύτερο. Να λοιπόν ένα μεγάλο χάσμα που αναδεικνύεται μεταξύ μας. Μίλησα όμως, κύριε Δελή, προηγουμένως για μια πραγματικά μοναδική στα κοινοβουλευτικά χρονικά ερώτηση. Γιατί προφανώς δικαίωμά σας είναι να έχετε όποια θέση θέλετε για οποιοδήποτε θέμα και να τη στηρίζετε αναλόγως με την ψήφο σας. Αλλά εδώ, κύριε Δελή, τίθεται ένα δεύτερο ζήτημα, εξαιρετικά σοβαρό κατά τη γνώμη μου, δημοκρατικής τάξης. Διαφωνείτε ή όχι με τον νόμο, στην ερώτησή σας μας εγκαλείτε, κύριε Δελή, επειδή εφαρμόζουμε τον νόμο. Ο νόμος αυτός είναι ψηφισμένος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και προβλέπει την εφαρμογή της αξιολόγησης στα σχολεία. Και πράγματι, η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία εφαρμόζεται σήμερα στο 99,2% των σχολείων της χώρας. Υπάρχει ένα 0,8% το οποίο επέλεξε να μην εφαρμόσει την αξιολόγηση. Και για την περίπτωση αυτή, ο νόμος, όπως οι περισσότεροι νόμοι, προβλέπει κυρώσεις. Λίγο την ανοχή σας, κύριε Ρόεδε. Αναστολή εξέλιξης, πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές. Και πράγματι, αυτές οι κυρώσεις ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στο 0,8% που επέλεξε να μην συμμορφωθεί στον νόμο. Εμείς λοιπόν, κύριε Δελή, εφαρμόζουμε τον νόμο όπως οφείλουμε να κάνουμε, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας. Εσείς τι μας λέτε? Ότι κακώς εφαρμόζουμε τον νόμο? Ότι πρέπει να τον παραβιάσουμε? Και πώς συμβαδίζει αυτό, κύριε Δελή, με τον όρκο που δώσατε ως βουλευτής να υπακούετε στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους? Είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα να μας καταθέτετε ερώτηση και να μας εγκαλείτε επειδή εφαρμόζουμε τον νόμο? Επικαλείστε, και κλείνω με αυτό, στο ερώτημά σας το δικαίωμα στην απεργία. Βεβαίως και υπάρχει και προστατεύεται από πλήθος διατάξεων. Αλλά υπάρχει, κύριε Δελή, και κάτι άλλο που λέγεται δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη έχει συγκληθεί τρεις φορές επί του θέματος αυτού. Για να κρίνει κατά πόσο μπορεί κάποιος να απεργήσει νόμιμα κατά του ψηφισμένου νόμου της αξιολόγησης. Και η απεργία αυτή, κύριε Δελή, έχει κριθεί παράνομη από τα δικαστήρια τρεις φορές. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις. Και καταθέτω στα πρακτικά τρεις αποφάσεις της δικαιοσύνης και σε πρωτόδικο βαθμό και σε επίπεδο εφετίου που έχουν κρίνει παράνομη την απεργία αυτή. Και ρωτώ, κύριε συνάδελφε, ούτε λοιπόν τη δικαιοσύνη σέβεστε? Τι υπερασπίζεστε? Ένα κράτος δικαίου χωρίς νομοθετική και χωρίς δικαστική εξουσία? Επειδή λοιπόν με ρωτάτε, κύριε Δελή, αν θα ακυρώσουμε τις κυρώσεις που εφαρμόσαμε στο 0,8% των σχολείων της χώρας που επέλεξε να αγνοήσει τον νόμο, να παρανομήσει και να μην εφαρμόσει την αξιολόγηση, θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Φυσικά και δεν θα ακυρώσουμε. Και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο και τις κυρώσεις για τις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που επιλέγουν να παραβιάζουν τον νόμο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είχε δύο σκέλη η απάντησή σας, κυρία Υπουργέ. Το πρώτο σε σχέση με την ουσία του ζητήματος, που είναι η αξιολόγηση, και το δεύτερο σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου. Να σας ρωτήσω όμως, κυρία Υπουργέ, υπάρχει νόμος που να προστατεύει το απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων? Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι γραμμένο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Έχει λοιπόν μεγαλύτερη ισχύ από την ισχύ που έχει ένας τυπικός νόμος, ο νόμος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Σύνταγμα, ως άρθρο. Και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πάντως,
σε σχέση με όσα είπατε για την αξιολόγηση, και θα μιλήσω και παρακάτω για το ίδιο ζήτημα, για το ότι είπατε ότι εφαρμόζεται επιτέλους η αξιολόγηση μετά από τόσα χρόνια. Ξέρετε, το ξέρετε βεβαίως εσείς, πλησιάζει όπου να είναι το Πάσχα και ακόμα προσπαθείτε ως Υπουργείο να υλοποιήσετε την πρώτη φάση της αξιολογικής σας διαδικασίας που ψηφίσατε το περασμένο καλοκαίρι. Και για να μην σας αδικούμε, ένας νόμος είναι ένας νόμος ο οποίος πάτησε μια χαρά και κούμποσε με τον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί συνήθως μας τσουβαλιάζετε όλους μαζί. Μια αξιολόγηση όμως, η οποία, κυρία Υπουργέ, είναι καταδικασμένη, απολύτως καταδικασμένη στη συνείδηση των εκπαιδευτικών και των γονιών. Και ξέρετε γιατί είναι καταδικασμένη? Είναι καταδικασμένη γιατί ο στόχος στην πραγματικότητα είναι τα ίδια τους τα παιδιά, τα ισότιμα μορφωτικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό και εσείς δεν έχετε άλλο δρόμο από τον κατήφορο τον αυταρχικό που έχετε πάρει σε μια κατά τα άλλα, γιατί εσείς τα λέγατε εδώ, μια διαδικασία της αξιολόγησης η οποία κατά τα άλλα θα ήταν, μας λέγατε, και μη τιμωρητική, αν θυμάστε. Αυτά μας λέγατε. Αυτό βεβαίως που αποδεικνύεται είναι ότι μια αντιλαϊκή πολιτική συνοδεύεται πάντα από την καταστολή και τον αυταρχισμό. Δεν είναι καθόλου τυχαία η οργανωμένη προσπάθεια του Υπουργείου σας μέσα από τον μηχανισμό των συντονιστών της εκπαίδευσης να αλλάξουν οι σύλλογοι διδασκόντων τις συλλογικές τους αποφάσεις και να εφαρμόζουν την αξιολόγηση. Ξέρετε τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε, το μαρτυρούν και οι τρεις σας προσφυγές στα δικαστήρια, για μια απόφαση η οποία βγήκε μεν παράνομη, αλλά δεν βγήκε καταχρηστική. Και ξέρετε τη σημασία που έχει αυτό. Βλέποντας λοιπόν να έχετε σύσσωμο τον εκπαιδευτικό κλάδο, αλλά και το γονεϊκό κίνημα απέναντί σας, προσπαθείτε να την επιβάλλετε την αξιολόγηση με κάθε τρόπο. Με τα δικαστήρια, την καταστολή, τις απειλές, με όλο το διοικητικό μηχανισμό του Υπουργείου. Γιατί βεβαίως δεν ξεχνάμε και τις τρεις σας προσφυγές στα δικαστήρια. Πρόκειται στην ουσία, κύριε Πρόεδρε, για εκείνη την πεισματική προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου την αντιεκπαιδευτική της πολιτική. Μια πολιτική η οποία αντικειμενικά υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και κατηγοριοποιεί τα σχολεία. Ειδικά δε στο ζήτημα της κατηγοριοποίησης των σχολείων, κυρία Υπουργέ, μέσα από τη λεγόμενη αξιολόγηση, η κυβέρνησή σας έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Την ώρα που οι σχολικές επιτροπές βρίσκονται σε καθεστώς χρεοκοπίας, την ώρα που τα σχολεία δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν ούτε ένα τζάμι, εσείς τι τους λέτε? Βρείτε, τους λέτε, χορηγούς. Έτσι τους λέτε, έτσι τους απαντάτε με μια πολύ πολύ πρόσφατη εγκύκλειό σας. Καλείτε δηλαδή τα σχολεία να βγουν παγανιά για να αξιοποιήσουν εμπορικά τα κτίρια τους, τις αίθουσές τους, να τα διαθέτουν, λέει, σε συλλόγους από εδώ και από εκεί, αναζητώντας έσοδα από εκδηλώσεις, συνέδρια κτλ. Γι' αυτό τι θέλετε την αξιολόγηση? Γι' αυτό θέλετε την αξιολόγηση? Να βαθμολογείτε με την αξιολόγησή σας καλά όλους εκείνους οι οποίοι μέσα από τέτοιες διαδικασίες θα φέρνουν χρήματα στα σχολεία, την ώρα που είστε υποχρεωμένοι εσείς ως κυβέρνηση να χρηματοδοτείτε τα σχολεία για όλες τους τις ανάγκες. Και ξέρετε, πάει πολύ. Είναι προκλητικό πραγματικά να ρίχνετε όλο σας το βάρος, όλη σας την ενέργεια, ως Υπουργείο εννοώ, στο ζήτημα της αξιολόγησης, την ώρα που δεν έχετε πάρει ούτε ένα σοβαρό επί της ουσίας μέτρο για τα σχολεία, για να στηρίξετε τους εκπαιδευτικούς 2 χρόνια τώρα που τραβάνε τον παθόν τους τον τάραχο, για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια γνωστικά και ψυχοκοινωνικά κενά που έχουν τα παιδιά υποστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της πανδημίας. Και εσείς τι κάνετε? Συγκροτείτε ένα γραφειοκρατικό, ένα ασφικτικό πλαίσιο πραγματικά λειτουργίας των σχολείων, μια εντατικοποίηση απίστευτη της εργασίας των εκπαιδευτικών. Προχθές ρωτήσαμε για την αφόρητη πίεση που ζουν οι νηπιαγωγοί στα νηπιαγωγεία τους, ένας ιδιαίτερος κλάδος των εκπαιδευτικών, σε υποστελεχωμένα σχολεία με τρίμηνες, τετράμηνες, πεντάμηνες συμβάσεις εκπαιδευτικών και ούτω καθεξής. Σας καλούμε λοιπόν έστω και τώρα, κυρία Υπουργέ, έστω και τώρα αναλογιζόμενοι τις ευθύνες σας που έχετε απέναντι και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, να σταματήσετε τώρα και τις απειλές και τις διώξεις σας και να αποκαταστήσετε εκείνο το περιβάλλον της ομαλότητας που οφείλει να υπάρχει μέσα στα σχολεία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί
μαζί με την εκπλήρωση βεβαίως όλων των υλικών όρων λειτουργίας του σχολείου, να ανταποκριθούν στα καθηκοντά τους. Γιατί ξέρετε, δεν φτάνει μόνο η όρεξή τους, το μεράκι τους που το διαθέτουν με όλη τους την ψυχή. Χρειάζονται κάποια στιγμή και τη βοήθεια της πολιτείας.